Εγώ θέλω να ανακρίνω λίγο τη Δήμητρα, μου επιτρέπεις τώρα. Σε δίνω τώρα. Έτσι, μου τη δίνεις, μου την παραδίδεις. Να μας πεις ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις, τα επόμενα βήματά σου ποια είναι, τι παίζει αυτό το καλοκαίρι και την άνοιξη που έρχεται του 2011 με βάση τη δική σου οπτική, έτσι. Θα μας τα πεις όλα αυτά, αλλά πρώτα θέλω να πω ότι η Δήμητρα, και το βλέπετε, είναι η κοπέλα που γνωρίσατε στο Next Top Model. Και η οποία εντάξει ήταν εντυπωσιακή στην Το μόνο που θέλω να σου πω, Δημήτρη, εγώ. Κριτικά είναι... βέβαια, κριτικά διαφωνεί ότι οι ωραίτερες γυναίκες είναι από τον Γκρόκο και από την Κοζάνη. Είναι τα κορίτσια που θα μείνουν στον χώρο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πολλά δεν έχουν φύγει ή δεν θα μείνουν καθόλου που έχουν βγει. Εννοείς ότι είναι εκεί και έχει καλές δουλειές και μπορεί και επιβιώνει. Και σαν χαρακτήρα, ξέρεις, ο δικός μας χώρος είναι λίγο περίεργος χώρος. Είναι περίεργος χώρος. Δηλαδή. Αν τα παιδιά έχουν ψηλή μύτη, αυτό που λέμε, έχουν εγώ είμαι και όλο αυτό, του σηκώνω και τα μυαλά λίγο από εκεί. Λοιπόν, η Δήμητρα θα μείνει στο χώρο και θα το δει, αυτό σου λέω. Δήμητρα, τα καλά λόγια του Χάρη είναι διαβατήριο βέβαια, έτσι, γιατί ο άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες επιβιώνουν και ποιες δεν επιβιώνουν και ανάλογα με το προφίλ της καθεμία πού πάει και πού μπορεί να φτάσει. Θέλω να μου πεις εσύ για την εμπειρία σου από το παιχνίδι αυτό. Πήγε στο Next Top Model, πήγε σε ένα. Reality, γιατί είχαμε και κλάματα, είχαμε και εντάσεις, είχαμε διάφορα όπως συμβαίνουν άλλωστε στη ζωή, έτσι και στα reality. Η εμπειρία σου από εκεί, ποια ήταν? Μπορούμε να βλέπουμε και από την πασαρέλα τα πλάνα, εμείς ωστόσο. Πάντα στο monitor μας και να μιλάει η Δήμητρα. Πήρα πάρα πολλά μέσα από το παιχνίδι. Ναι. Κέρδισα πάρα πολλά. Κρατάω μόνο τα καλά και τα άσχημα τα αφήνω πίσω. Γιατί τι ήταν άσχημα, δηλαδή? Εντάξει, υπήρχαν κάποιες στιγμές πίεσης, υπήρχαν κάποιες στιγμές. Που έλεγες δεν μπορώ, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήμασταν και τρεις μήνες κλεισμένες μέσα. Πόσο χρόνο είσαι, Δήμητρα? Ότι έχω κλείσει τα 20. Α, τα 20, έτσι. Έτσι, δεν θέλω να σου πω ότι δείχνεις πιο μεγάλη. Δείχνεις πολύ πιο όρημη για 20, από 20 χρόνια. Δηλαδή, δείχνεις πολύ συνειδητοποιημένο άτομο, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει και με το σχολιασμό νωρίτερα του Χάρη ότι θα μείνεις. Γιατί εγώ δεν βλέπω ένα παιδαρέλι απέναντι, μια κοπελίτσα η οποία ξέρει τα μυαλά της είναι αλλού. Είσαι εδώ. Ασχολείσαι με κάτι άλλο εκτός από τη μόδα. Σ' αρέσει κάτι άλλο και θέλεις να ασχοληθείς με κάτι άλλο, αν όχι τώρα. Προλαβαίνει με την αθλητική ήσυχη. Και να θέλει να κάνει τίποτα. Μας ξεσηκώνει από τα χαράματα. Ξέρεις από τι ώρα μου ήρθε για να έρθουμε εδώ να είμαστε on time. Γιατί αυτό είναι. Ακούω, ακούω, δεν σε διακόπτω. Αυτό όμως είναι το διαβατήριο για να μείνει στο χώρο. Ναι. Πρέπει να είμαι σωστή, να είμαι στην ώρα μας. Τι βλέπουμε εδώ στο μεγάλο παράθυρο? Μπορούμε να μιλάμε στα παράθυρα, ξέρετε. Έτσι, αυτή η μόδα είναι. Δεν μιλάμε μεταξύ μας, κοιτάμε όλη την καμερά μας. Για συνεχίστε. Ναι, κύριε Τσιάρα, σας ακούμε. Ήρθε λοιπόν από νωρίς. Ναι, ήρθε από νωρίς να ετοιμαστεί για να είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η μόδα. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή και παρουσιάζουμε μια εικόνα στον κόσμο είναι. Αυτό που να βγάλει δηλαδή. Αν δεν είναι συνεπής, δεν είναι σωστή, τελείως, έχει φύγει. Έχεις κάνει γυμνή φωτογράφηση, Δήμητρα? Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει υποπέσει και στα αυτή. Έχω δει πολλά γυμνά και δεν θυμάμαι τώρα. Πρόσεχε, εγώ δεν λέω δεν έχω δει. Έχω δει πολλές γυμνές φωτογραφίσεις μοντέλων και δεν θυμάμαι τώρα αν εσύ ήσουν μία από αυτές. Να σας πω, το λέτε συνέχεια. Ας με βοηθήσει και κανένα, παιδιά, το κοντρόλ. Η Δήμητρα έχει κάνει τίποτα. Έχει κάνει. Ωραία. Γιατί διατρέπεται να μιλήσει? Αν δεν κάνει τώρα, όχι γυμνή. Έχει κάνει στη Σιωκή. Αλλά αν δεν κάνει τώρα, πότε θα το κάνει, θα γίνει 60 χρονών? Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό. Δεν με άκουσες. Είπα, έχω δει πολλά γυμνά. Είπα, εγώ δεν βλέπω γυμνά. Α, δεν με ακούς. Έχουμε δει. Δεν με ακούς. Εδώ είμαι εγώ. Είμαι εδώ. Δεν είμαι αλλού. Είμαι έχουμε, σαν τη Δήμητρα. Έχουμε εδώ. Κατακρίνει λίγο το ωραίο και το αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μας αρέσει να βλέπουμε. Θα το κάνουμε δηλαδή μια ωραία γυναίκα να μην τη βλέπουμε. Ωραία, να μας τα πει και η Δήμητρα όσον αφορά στη γυμνή τη φωτογράφηση. Πώς ένιωσες? Είναι μέρος της δουλειάς που το παίρνεις. Έτσι ξερά, στεγνά, αψήφιστα και λες και τι έγινε, κάνω ένα γυμνό. Όχι, ίσα ίσα, όταν κάνεις μια αισθησιακή φωτογράφηση νιώθεις πολύ πιο ξεχωριστά από όταν κάνεις μια φωτογράφηση για fashion δηλαδή, ή για έναν κατάλογο. Νιώθεις δηλαδή πιο άνετα, πιο όμορφα. Νιώθεις πιο γυναικεία, πιο... Νιώθεις άμα σου αρέσει και το σώμα σου, άμα αισθάνεσαι καλά και σου αρέσει να βλέπεις τον εαυτό σου με εσόργα, δηλαδή σου αρέσει αυτό. Σου βγαίνει, σε κάποιον άλλον του βγαίνει όπως και στην πασαρέλα. Στην πασαρέλα όταν ανεβαίνω μου αρέσει πάρα πολύ. Αισθάνομαι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Mm-hmm. Το ζόρι, παιδί μου, όπως το λέμε κι εμείς. Ωραία, ωραία, ωραία. Η φωτογράφηση κρύβει και ένα τέτοιο ηθοποιείο μέσα, ξέρεις, τα κορίτσια. Βγαίνουν από το ρόλο τους. Βέβαια. Ως γυναίκες, ας πούμε αυτό, και πάνε στο ρόλο που τους λέει ο φωτογράφος ή ο σχεδιαστής, ανάλογα θέλουν να κάνουν. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, οι βλέψεις σου ποιες είναι, Δήμητρα? Δηλαδή, θες να φτάσεις μέχρι πού στο modeling και αν αυτή η φιλοδοξία σου σε καλύπτει γενικότερα όσον αφορά στα σχέδιά σου γενικά για τη ζωή. Δηλαδή, το να φτάσεις πολύ ψηλά σαν μοντέλο είναι αρκετό για σένα και πού είναι ο πύχης ενός μοντέλου? Για μένα το να φτάσεις αρκετά ψηλά σαν μοντέλο δεν μου λέει κάτι. Θα μου λέει κάτι όταν θα ξεκινήσω τώρα να βγαίνω στο εξωτερικό που ήδη έχω ξεκινήσει και έχω κάνει κάποια μικρά βήματα, όχι πολύ μεγάλα.
σε δύο χώρες, ας πούμε. Και τώρα που ετοιμάζομαι να σας εκπροσωπήσω και στην Κίνα, στο Miss Model of the World. Εμάς, έτσι. Εμάς, τους Έλληνες εννοείς. Τις Έλληνες, ακριβώς. Στο Miss, Miss Model of the World, Miss Model στην of the Κίνα, world, ναι. Ανάμεσα σε 80 χώρες περίπου. Ναι. Και πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένη και πολύ περήφανη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Μπράβο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Βασίλη Πρεβελάκη που με επέλεξε, γιατί με επέλεξε μέσα από πάρα πολλά κορίτσια. Θα μπορούσε να έχει στείλει κάποια άλλη και στείλει εμένα. Και μακάρι να κλείσω και εκεί πέρα κάποιες δουλειές και να έχω και κάποιες βλέψεις και για εκεί. Θα σου κάνω την ερώτηση του προηγούμενου θέματος. Χρόνο να ερωτευτείς, έχεις καθόλου? Ερωτεύεσαι, προλαβαίνεις? Γιατί τα λέγαμε πριν με τον Αυρολόγο και με τον κύριο Παφιούρα. Τώρα θέλω να ρωτήσω εσένα που είσαι και θα μπορούσε να είσαι και στην προηγούμενη συζήτηση. Τι, τα σώστης λες? Α, στο Μορφέα μιλάς. Για πες. Αυτή την περίοδο δεν έχω καθόλου χρόνο ούτε για έρωτα ούτε για τίποτα. Α, τώρα με στεναχωρείς, δηλαδή. Γιατί. Α, δεν έχω χρόνο για τίποτα. Είναι καθαρά και μόνο η δουλειά μου αυτό το διάστημα. Δηλαδή, αν έρθει ο έρωτας στη ζωή σου και σου χτυπήσει την πόρτα, ρε παιδί μου, έτσι. Και σου πει. Και το νιώσεις κι εσύ, έτσι. Και το καταλάβεις. Δηλαδή, και το νιώσει η καρδούλα σου ότι αυτός εδώ κάτι είναι. Κάτι είναι, κάτι μου λέει. Θα τον απορρίψεις, θα του πεις περίμενε με ένα χρόνο. Περίμενε με δύο χρόνια, τι θα του πεις? Ποια θα είναι η απάντησή σου στον έρωτα τη ζωή σου? Ρωτάω εγώ απλά να μου το πεις. Δεν ξέρω κατά τι θα είναι ο έρωτας της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Δεν περιμένω τον έρωτα της ζωής μου, ούτε τον υπότιμο, το λευκό το άλογο. Όταν νόμιζα ότι ήρθε, ήταν λάθος. Και είμαι πολύ μικρή για να κρίνω. Να βλέπουμε και τη Δήμητρα, παρακαλώ, είναι... πολύ πάντα. Πάντα. Παιδιά, πάρα πολύ. Παρακαλώ, έντονα. Και νομίζω ότι είμαι πολύ μικρή για να κρίνω τον έρωτα της ζωής μου ακόμα. Mm-hmm. Τώρα θεωρώ ότι προέχει δουλειά μου. Μπορούμε να βλέπουμε μισό λεπτό, Δήμητρα, εσένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας μην αλλάζουμε τώρα τα παράθυρα, Κώστα μου, αρκεί να βλέπουμε την καλεσμένη μας. Τώρα. Ευχαριστώ πάντως πολύ για το ωραίο πλάνο που μου δώσατε. Ναι. Θεωρώ όμως τώρα ότι προέχει δουλειά μου πάνω απ' όλα. Για να καταξιωθώ σε αυτό το πράγμα, γιατί μου αρέσει τη δουλειά και θεωρώ ότι το να δουλεύεις είναι υγεία. Το να κάθεσαι μέσα σε ένα σπίτι είναι αρρώστια. Mm-hmm. Εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο όμως, εκείνη η ένστασή μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορούν να συνδυαστούν. Στο συμπέρασμα δεν μπορούν να συνδυαστούν, καταλήγεις εσύ, και ο έρωτας και η καριέρα. Όχι. Και αυτό λιγάκι μπορούν, όχι, κοίτα να δεις. Μπορείς να κάνεις αυτό που σου είπα τώρα, γιατί δεν έχω φτάσει 35 χρονών, 40 για να πάω να κάνω μια οικογένεια. Είμαι μόλις 20. Αν δεν δουλέψω τώρα, αν δεν κάνω πράγματα τώρα για μένα, δεν θα μπορώ να τα κάνω αύριο μεθαύριο. Και το σωστό είναι να τα κάνω τώρα αυτά. Και σε 5-6 χρόνια, που θεωρώ ότι είναι και κατάλληλη και να είσαι και μικρός για να κάνεις μια οικογένεια, όχι να πας να είσαι πολύ μεγάλος για να κάνεις και ένα παιδί. Θα ήθελα πολύ να κάνω και μια οικογένεια. Σε ποια ηλικία είπες? Όποτε κοίτανε αυτό, δεν τα κανονίζει. Ουσιαστικά έρχονται. Αλλά για μένα θεωρώ η ηλικία κατάλληλη είναι 26-27. Μάλιστα. Και να έρθει και άρα ένα 6 παιδί. Χρόνια. Καλά το πήγε τώρα, έτσι. 6-7 χρόνια καριέρας και μετά οικογένεια. Άλλωστε εμείς τι να την παντρέψουμε, θέλουμε, νομίζετε. 20 χρονών κοπέλα δεν χρειάζεται από τώρα να δώσει την έμφαση στο προσωπικό κομμάτι. Απλά αυτά δεν είναι και συμφωνίες, ξέρετε. Αυτό εννοώ εγώ. Δεν είπα ότι πρέπει να παντρευτεί ή πρέπει να ερωτευτεί. Δεν είναι και συμφωνίες όμως όπως οι οικονομικές ή οι άλλες εμπορικές. Εγώ ερώτησα αν σου έρθει τι θα κάνεις. Δεν είπα ότι πρέπει να σου έρθει. Έτσι. Τι θα κάνεις? Θα πεις όχι, από ό,τι κατάλαβα. Μάλλον όχι, προσωπικά. Ας μην υπέρνουμε και εγώ. Ας το κλείσουμε λιγάκι τώρα. Δεν χρειάζεται να το δούμε από το βίντεο, το είδαμε αρκετά. Ο έρωτας είναι λίγο περίεργο πράγμα. Όταν σου χτυπήσεις την πόρτα. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Έτσι, μπράβο. Χάρη, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα δεν υπάρχει κόντρα εδώ πέρα. Συμφωνούμε πάρα πολύ. Μπορεί να κοντραριστήκαμε, αλλά ο έρωτας τώρα, είτε είσαι 20, είτε είσαι 18, είτε είσαι 48, δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν μπορείς να πεις όχι. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα στη Δήμητρα. Και της το πάω ευγενικά λαού-λαού, αλλά δεν τσιμπά. Είναι εκεί, κοιτά, καριέρα. Νομίζω ότι καριέρα. Γεια σου, Δήμητρα. Έχει όλα τα φόντα και σίγουρα καθημερινά έχει χιλιάδες θαυμαστές. Άστο αυτό. Από διατροφή πώς πας? Από διατροφή. Εντάξει, όχι, δεν μια χαρά. Τελευταίο καιρό τώρα. Πάχινες λίγο, πάχινες. Κοίτα πώς κάνει ένα μοντέλο όταν δουλεύει πάχινες. Πάχινες, δηλαδή. Βλέπω το μαλλί, τρίχα λίγο πάχινες. Εδώ πέρα λίγο πιο χοντρή τη βλέπω την τρίχα. Έτσι. Δεν μου λες, τι τρως τίποτα. Ναι, τρώω. Τι? Αναλόγως. Μαγειρεύω βασικά. Μαγειρεύω πολύ ωραία.